Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σταθάτου. Θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ συζήτησης. Θα παρακαλούσα τον κύριο Γιώργη Αυλονίτη, πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, που θα είναι συντονιστής του δεύτερου πάνελ, να ανέβει, να συντονίσει το πάνελ. Και τον κύριο Ευάγγελο Γκυζελή, Διευθύνων Σύμβουλο της Σταμάτης Γκυζελής ΑΕ. Θα παρακαλούσα να ανέβει ο κύριος Αθανάσιος Κουρεμένος, καθηγητής Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, που είναι αντιπρόεδρος και της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, κύριε Κουρεμένε. Τον κύριο Νικόλαο Μαρίου, Γενικός Διευθυντής Σιδενόρ, Βιομηχανική Χάλιβα ΑΕ. Την κυρία Λευκή Προύτζου, τη Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Α. Χατζόπουλος ΑΕ, τον Παναγιώτη Δημητρίου της Interplast ΑΕ και βέβαια τον Μάρκο Τσόγκα, τον επίκουρο καθηγητή Διεθνού Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Πειραιά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΑΜ. Ένα πάνελ B2B που θα ασχοληθεί και αυτό με την εξωστρέφεια, το branding και γενικά τις στρατηγικές marketing κατά την περίοδο της κρίσης αλλά και μετά την κρίση. Κύριε Αυλονίτη, σε εσάς ο λόγος για να ξεκινήσει το πάνελ. Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκδήλωσης να συζητήσουμε για θέματα εξωστρέφειας, branding και καινοτομίας σε B2B αγορές. Όπως βλέπετε, όσον αφορά το κομμάτι των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται στο πάνελ, είναι όλες επιχειρήσεις business to business, σε αντίθεση με το προηγούμενο πάνελ που ήταν business to consumer. Εγώ ξεκινώντας απλώς θα ήθελα να πω, επειδή τέθηκε και το θέμα προηγουμένως πώς θα μπορέσουμε να συντονίσουμε εξαγωγές κτλ. Πριν 2 χρόνια ολοκληρώσαμε μία διδακτορική έρευνα σε θέματα nation branding και μέσα από αυτή την έρευνα φάνηκαν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συσχετήσεις που με οδήγησαν στο να γράψω ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή Υπουργείο για το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Γιατί εκεί τι βρήκαμε. Βρήκαμε ότι το θέμα εξαγωγές, τουρισμός και άμεσες ξένες επενδύσεις μαζί με το governance, δηλαδή το πώς διοικείται μια χώρα, συσχετίζονται πάρα πολύ. Και μάλιστα έκανα μία πρόταση τότε να υπάρχει αυτό το Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου Επενδύσεων και Τουρισμού με 3 γενικές γραμματείες, Γενική Γραμματεία Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εξαγωγών και Γενική Γραμματεία Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Έτσι ώστε να υπάρχουν όλα μαζεμένα και όχι αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, το ένα Υπουργείο, το άλλο Υπουργείο, τρέχα στο άλλο Υπουργείο κτλ. Και να υπάρχουν εκεί τεχνοκράτες που μπορούμε να βρούμε πολλούς τέτοιους τεχνοκράτες να διοικήσουν τις γενικές γραμματείες, ακόμα και υπουργό τεχνοκράτη που έχει γνώση όλου αυτού του πλαισίου εξαγωγών, τουρισμού και άμεσων ξένων επενδύσεων. Πάμε τώρα να συζητήσουμε και νομίζω ότι για να υπάρχει consistency σε αυτά τα οποία συζητούνται σήμερα θα ήταν καλό να ακολουθήσουμε τις ερωτήσεις που προηγουμένως έθεσε και ο αγαπητός συνάδελφος ο κύριος Θοδωρίδης, έτσι ώστε να ξεκινήσω λοιπόν και εγώ λέγοντας και ξεκινώντας με τα στελέχη των επιχειρήσεων, τι ήταν αυτό από πλευράς της δικιάς σας επιχείρησης που σας βοήθησε στο να αντιμετωπίσετε όλη αυτή την κρίση, ιδιαίτερα σε μία, αν θέλετε, και επειδή εσείς είσαστε σε ένα δύσκολο κομμάτι, το business to business, γιατί δεν χρησιμοποιούνται είτε μέσα ιδιαίτερα όπως ένα καταναλωτικό προϊόν. Και βέβαια θα ήθελα σε αυτό, αν μπορείτε επίσης να τοποθετηθείτε, κατά πόσο το branding το θεωρείτε εξίσου σημαντικό στο B2B όσο στο B to consumer. Οπότε να ξεκινήσω με εσάς που εκπροσωπείτε και την εταιρεία Χατζόπουλος, το packaging, που είναι μια ενδιαφέρουσα βιομηχανία. Όχι. Okay. Ίσως τώρα είναι καλύτερα. Ναι. Okay.
Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και προσωπικά και εκ μέρους της εταιρείας για την πολύτιμη τιμητική πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση και να ευχηθώ στην Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ χρόνια πολλά να τα εκατοστήσετε, να τα χιλιάσετε και να συνεχίσετε να βάζετε πολύ ψηλούς στόχους και να τους πετυχαίνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Σχετικά με την ερώτησή σας, γενικά η ιστορία της εταιρείας μας δείχνει ότι σε περιόδους που ήταν πολύ δύσκολες, κάναμε τα πιο μεγάλα βήματα. Αυτή η τελευταία οικονομική κρίση, όταν ξεκίνησε, μας βρήκε να είμαστε ήδη ο ηγέτης του κλάδου του Flexible Packaging στην Ελλάδα, μια δυναμικά εξαγωγική εταιρεία, επίσης, που είχε παρουσία σε περίπου 20 χώρες και μόλις είχαμε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα, μόλις είχαμε υλοποιήσει ένα επενδυτικό πλάνο 25 εκατομμυρίων ευρώ. Τότε είχαμε ξεκινήσει και είχαμε ολοκληρώσει το δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής μας στη Θεσσαλονίκη, έκταση 20.000 τετραγωνικών μέτρων. Μια πολύ σημαντική επένδυση και το είχαμε εξοπλίσει με τελευταίες τεχνολογίες μηχανήματα. Οπότε, στην αρχή της κρίσης και στην εξέλιξή της, ήταν που έπρεπε να δούμε στην ουσία το αποτέλεσμα αυτής της επένδυσης. Και δεν υπήρχε ούτε τρόπος ούτε θέληση να κάνουμε πίσω. Έπρεπε να προχωρήσουμε μπροστά. Και μείναμε πιστοί σε αυτό το πλάνο ανάπτυξης που είχαμε θέσει σαν εταιρεία και στο όραμα που είχαμε σαν εταιρεία. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Και μέσα στην κρίση, λοιπόν, τα τελευταία 10 χρόνια συνεχίσαμε τις επενδύσεις. Επενδύουμε περίπου 15% του τζίρου μας κάθε χρόνο, κυρίως σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, για να μπορούμε να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα, ανταγωνιστικά προϊόντα. Και παράλληλα συνεχίσαμε να επενδύουμε και στην καινοτομία. Συνεχίσαμε να ερευνούμε και να αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα που θα απευθύνονται στη διεθνή αγορά. Μελετούσαμε τις έρευνες αγοράς, τις καταναλωτικές τάσεις. Και έτσι κινηθήκαμε και λογικά συνεχίσαμε και τη διεθνοποίησή μας με αυτόν τον τρόπο, παράγοντας προϊόντα που απευθύνονταν σε απαιτητικές χώρες, στις χώρες Δυτικής Ευρώπης. Παράλληλα, μέσα στα τελευταία χρόνια αυτά της κρίσης, κάναμε τα γραφεία μας στο εξωτερικό, τα γραφεία της Χατζόπουλος στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Γερμανία και στην Ολλανδία. Και δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στις εξαγωγές αυτά τα χρόνια, χωρίς να παραμελούμε και την ελληνική αγορά. Και την τελευταία δεκαετία έχουμε αναπτύξει εξαγωγές 130% και την ελληνική αγορά 18%. Θέλω να κάνω μία ερώτηση πάνω σε αυτό που λέτε. Πριν την κρίση, τι ποσοστό του τζίρου σας αντιπροσώπευαν οι εξαγωγές και τι αντιπροσωπεύουν σήμερα? Πριν το 2008, οι εξαγωγές ήταν ένα μικρότερο ποσοστό. Ήταν γύρω στο... Βέβαια, δεν ήταν ιδιαίτερα μικρό και τότε, το 2008, αν μιλήσουμε δηλαδή για αρχή της κρίσης. Ήταν γύρω στο 60%. Τώρα? Τώρα είναι πάνω από 70%, αλλά και ο τζίρος μας παράλληλα έχει αυξηθεί κατά πολύ. Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που την τελευταία δεκαετία, εκτός από τον τζίρο μας, έχουμε αυξήσει και το προσωπικό μας. Έχουμε σχεδόν διπλασιάσει το προσωπικό μας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μας δηλαδή, λέτε σε ότι... αξία τζίρου, στην ουσία μιλάμε για διπλασιασμό εξαγωγών και διπλασιασμό προσωπικού. Άρα λοιπόν ήταν η στρατηγική της εξωστρέφειας, υπήρχε σαν στρατηγική και δεν περίμενε την κρίση για να πει «Α, να στραφούμε τώρα στο εξωτερικό» κτλ. Αυτά είχαν δηλαδή... Σαν εταιρεία είχατε προετοιμαστεί και είχατε αναπτύξει αυτή την εξωστρέφεια και καινοτομία, όπως μας είπατε. Ναι, εξάγαμε από το 1992. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Μαρίου, Σιδενόρ, ομίλου Βιοχάλκου, ο γενικός μας διευθυντής, πέστε μας τη δικιά σας εμπειρία, πώς αντιμετωπίσετε την κρίση, γιατί τώρα πάλι διαβάζω με αυτά που κάνει ο κύριος Τραμπ στην Αμερική, κάτι που προσπαθεί να βάλει κάτι δασμούς και τα λοιπά, κάτι προβλήματα αντιμετωπίζετε. Για να μας πείτε λιγάκι. Τώρα ελπίζουμε να είναι η εποχή που προσπαθεί να τους βγάλει. Τους έβαλε. Α, οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, αυτό που μας βοήθησε εμάς, καταρχήν να πω δύο λόγια για την εταιρεία, μιας και οι βιομηχανικές εταιρείες δεν είναι τόσο γνωστές στο ευρύ κοινό. Είμαστε μια εταιρεία με παραγωγή σε 7 χώρες, με περίπου 3.000 εργαζομένους, με πωλήσεις σε 36 χώρες και παραγωγή 1,7 εκατομμυρίων τόνων περίπου. Με μεγάλες επενδύσεις κάθε χρόνο, κατά ανάγκη, από τα εργοστάσια αυτά. Αυτό που μας βοήθησε να
ξεπεράσουμε την κρίση. Η λέξη ξεπεράσουμε τη λέω με διστακτικότητα, διότι μπήκαμε σε θετικά αποτελέσματα, είναι αλήθεια, ίσως η μόνη χαλιβουργία στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Μπράβο. Αλλά είναι τόσο ευμετάβλητα τα πράγματα και έναν σημαντικό παράγοντα, ήδη τον αναφέρατε, τους δασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και το effect που φέρνει αυτό σε μια σειρά χώρες, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αμυνθεί έβαλε με τη σειρά της δασμούς και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Αυτό είναι μια καραμπόλα. Αυτό λοιπόν που μας βοήθησε είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η ανάγκη. Δύο πράγματα. Υπήρχε ο στρατηγικός σχεδιασμός. Είμαστε από τους πρώτους που γράψαμε επάνω στα σίδερα, σε κάθε σίδερο, Σιδενόρ. SD, τέλος πάντων, που είναι το brand μας. Και αυτό ήταν αδιανόητο εκείνη την εποχή. Γιατί πραγματικά είχαμε ξεκινήσει ένα ταξίδι στο branding σε ένα προϊόν στο οποίο θεωρούταν αδύνατο να είναι branded. Επιτρέψτε μου να πω ότι σας είχα και η Στάντη και σας έχω, γιατί είστε από τις ελάχιστες εταιρείες στα ελληνικά δεδομένα που ακολουθώντας το Derive Demand βγήκατε με διαφήμιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μιλήσετε με μένα και να μου πεις, κοίτα Βρονίτη, άμα είναι να χτίσεις, θα χτίσεις με τα προϊόντα Σιδενόρ. Που το έχουν κάνει ελάχιστες εταιρείες. Την πρώτη εταιρεία που το είδα και το έγραψα και στο βιβλίο μου στο βιομηχανικό marketing ήταν η Boeing στην Αμερική. Όταν πήγα το 82 στο Σικάγο και βγήκα το αεροδρόμιο, είδα μια μεγάλη αφίσα «Boeing is getting people together». Το σημειώνω και λέω «Η Boeing επικοινωνεί με μένα». Βεβαίως, επικοινωνούσε με μένα για να επιλέξω εταιρεία η οποία πέταγε με Boeing. Χρησιμοποιούσε δηλαδή αεροσκάφη. Έτσι. Boeing. Το Derive Demand και η Σιδενόρ είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις. Και μπράβο, δηλαδή, η κλασική εφαρμογή Derive Demand στο business-to-business κομμάτι. Το branding τώρα έχει και μια σειρά υποχρεώσεων όμως. Γιατί μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι, μπορεί να σου φέρει και ζημιά. Έτσι. Φυσικά. Άρα, λοιπόν, υποχρεώσεις αρχίζουν και γεννιούνται για την απόλυτη ποιότητα στα προϊόντα. Γεννιούνται υποχρεώσεις για το customer service. Πολύ ωραία. Υποχρεώσεις συνέπειας διαχρονικά μεταξύ τιμολόγησης, προώθησης και όλα αυτά τα πεις και όχι μόνο του marketing. Οπότε μπήκαμε σε έναν τέτοιο δρόμο, τον προχωρήσαμε με κερδοφορία μέχρι το 2008 που ήταν μια πολύ καλή περίοδος, αλλά είχαμε και σχεδιασμό να επεκταθούμε και να διεθνοποιηθούμε. Είχαμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε αποθήκες διανομής στα Βαλκάνια και να επεκτηνόμαστε και με παραγωγικές μονάδες, που όλο αυτό μαζί με την ανάγκη που ήρθε μετά το 2008 με την κατάρρευση της ελληνικής αγοράς, μας βγήκε πολύ θετικά, μαζί και με κάποια άλλα πράγματα μπορεί να τα πούμε στη συνέχεια. Και σήμερα, περνώντας από το 1,1 εκατομμύρια, ήμασταν 1,8 εκατομμύρια τόνους. Πήγαμε 1,1, ξαναπιάνουμε περίπου τα 1,7, ίσως θα ξεπεράσουμε του χρόνου. Μπράβο. Θεωρώ και τα 1,8. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Να ακούσουμε τώρα την εταιρεία Γκυζελή, σαν τον κύριο Ευάγγελο Γκυζελή. Είναι μία από τις εταιρείες που δεν είναι γνωστές, αλλά εμείς σας βραβεύσαμε στα βραβεία Made in Greece και σας γνωρίσαμε, γιατί όπως λέμε εδώ και με τον αγαπητό συνάδελφο, υπάρχουν πολλές εταιρείες, δυνατές εταιρείες στην Ελλάδα, που ακριβώς επειδή ασχολούνται με το business to business, είναι και εξωστρεφείς, ο μέσος Έλληνας δεν τις γνωρίζει. Πέστε μας λίγο για την Γκυζελής και μετά βέβαια και για την Interplast, γιατί και η Interplast είναι στην ίδια κατηγορία. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην Ελληνική Ακαδημία Marketing και είναι αξιοπρόσεχτη και συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Εμείς είμαστε μια εταιρεία κατασκευαστική. Κατασκευάζουμε μηχανήματα επεξεργασίας ελασμάτων, αυτόματες μηχανές, αυτόματες γραμμές παραγωγής. Από την πλευρά μου ήταν ξεκάθαρο από τότε που ανέλαβα την εταιρεία ότι ήθελα να βγω έξω από τα ελληνικά σύνορα. Αυτό πρώτης κρίσης, περίπου το 2000. Και οι προσπάθειες λοιπόν για να βγούμε εκτός Ελλάδος ξεκίνησαν το 2000. Οπότε και κάναμε μία συμμετοχή σε μία διεθνή έκθεση στη Γερμανία. Φυσικά το 2000 η πρώτη μας συμμετοχή στη Γερμανία ήταν άκαρπη. Με μηδενικό αποτέλεσμα, αλλά η εμπειρία τεράστια.
γιατί τότε κατάλαβα πώς πρέπει να κινηθούμε. Μπράβο. Το Made in Greece σε ένα τεχνολογικό προϊόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν βοηθάει. Το να φτιάχνεις μια αυτόματη μηχανή, να θέλεις να πιάσεις έναν πελάτη Γερμανό και να του λες το έχω κατασκευάσει στην Ελλάδα, δύσκολο. Οπότε, μέσα από μια στρατηγική συμμαχία που κάναμε με ένα γερμανικό εργοστάσιο, το οποίο κάνει συμπληρωματικά προϊόντα με τα δικά μας, καταφέραμε, τους πείσαμε και βάλαμε τα προϊόντα τα δικά μας στην κάμα τη δική τους, με το brand name το δικό τους, το γερμανικό της Bosser τα πρώτα χρόνια. Αλλά αυτό βοήθησε το 2004 με το δικό μας brand name να βγούμε πλέον σε άλλες αγορές εκτός Γερμανίας, να ανταγωνιστούμε τα υπόλοιπα εργοστάσια ανά τον κόσμο που κάνουν την ίδια δουλειά με τη δική μας και να καταφέρουμε να μπούμε σε 35 αγορές το 2004, από το 2004 και μετά, με αποκορύφωμα την περσινή χρονιά που φτάσαμε να έχουμε μηχανήματα σε 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Μπράβο. Σε νούμερα, για να καταλάβετε, το 2000 ήμασταν 100% πωλήσεις στην Ελλάδα. Το 2004 ήμασταν 80%. Το 2012 ήμασταν 99% εξαγωγική. Τα πέτρινα χρόνια, δηλαδή το 2011, το 2012 και το 2013, δεν υπήρχε ελληνική αγορά. Ήταν μηδέν. Αυτό μας βοήθησε, βέβαια, να γίνουμε πολύ απαιτητικοί με τον εαυτό μας. Ήταν ξεκάθαρο πλέον ότι έπρεπε η στρατηγική μας να είναι κατασκευάζουμε ένα μηχάνημα το οποίο είναι καλύτερο από τους άλλους. Άρτια τεχνολογικά, με το καλύτερο software το οποίο το κατασκευάζουμε εμείς, με πατέντες οι οποίες είναι δικές μας, οι οποίες μας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό και έτσι αποδεικνύουμε στον πελάτη γιατί πρέπει να αγοράσει τη μηχανή τη δική μας, άσχετα με το αν είναι κατασκευασμένη στην Ελλάδα. Μπράβο. Και τα καταφέραμε. Μπράβο. Εσύ είστε η δεύτερη γενιά, υποθέτω. Είμαι η δεύτερη γενιά. Είμαστε 50 χρόνια η εταιρεία μας. Εγώ έχω αναλάβει το 2000. Και ουσιαστικά δραστηριοποιούμαστε σε δύο κλάδους. Ο ένας είναι τη κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας λασμάτων και τα τελευταία 5 χρόνια της ρομποτικής. Κατασκευάζουμε ρομποτικό αυτοματισμό για όλους τους κλάδους του βιομηχανικού. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εσείς, εταιρείες, όπως οι εταιρείες εδώ στο πάνελ, νομίζω πρέπει να προβάλλονται. Ξέρετε πόσες φορές ήμουνα φοιτητή στην ΟΝΤΑΤΕ Βιομηχανική. Που σκεφτόμουν, λέω, να μπορούσε να γίνει μια εκπομπή στην τότε η ΕΝΕΔ, να βγαίνουν επιχειρηματίες, να λένε τις εμπειρίες τους και να ενθαρρύνουν τους νέους πόσο σημαντικό είναι το επιχειρήν. Πραγματικά, δηλαδή, και ένας κοινός παρονομαστής που βλέπω τώρα και στις 3 εταιρείες που έχουμε ακούσει, είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν είδαν την εξωστρέφεια, α, κρίση, α, τι θα κάνουμε, α, ου, πάμε έξω, α, πήγαμε σε έκθεση, α, δεν πήγαμε καλά, χάσαμε λεφτά. Δηλαδή, το τι έχω ακούσει δεν λέγεται. Και στις 3 περιπτώσεις ακούμε εδώ, όλη αυτή η στρατηγική της εξωστρέφειας ήταν πολύ πριν την κρίση. Όταν όλοι είμαστε μέσα στην καλή χαρά, υπήρχε στρατηγικό πλάνο για την ανάπτυξη εταιρείας. Και μπράβο σας. Πραγματικά, είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως και ο Γιώργος Βάλτας, ότι χρειαζόμαστε, Γιώργη, παραγωγή, Εντάξει. Να ακούσουμε την Interplast από το Διευθυντή Παραγωγής τώρα, του εργοστασίου στην Αθήνα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας και τιμή μας να βρισκόμαστε εδώ μαζί σας. Χρόνια πολλά κιόλας και ευχόμαστε κι εμείς να είστε καλά, ό,τι καλύτερο και να συνεχίσετε τέτοιες προσπάθειες έτσι, που είναι ιδιαίτερες και μας δίνουν, νομίζω, σε όλες τις ελληνικές εταιρείες, έτσι, ένα εφόδιο για να συνεχίσουν. Στην ουσία, η εταιρεία Interplast ιδρύθηκε τα τέλη της δεκαετίας του 90, του 2000. Παράγουμε πλαστικά σωληνώσεις για εγκαταστάσεις ίδρευσης, κλιματισμού και θέρμανσης. Και η εταιρεία διαθέτει 2 εργοστασιακές μονάδες. Η μία είναι στη μακρινή Κομωτινή και η άλλη βρίσκεται εδώ στην Αθήνα. Η εταιρεία από το 2002, ήδη, δηλαδή στον 3ο χρόνο που λειτουργούσε, ξεκίνησε τις εξαγωγές. Στην 1η πενταετία ήδη είχε εξαγοράσει άλλες 2 εταιρείες ελληνικές, εκ των οποίων η μία είχε έντονη παρουσία στη Δυτική Ευρώπη, σε χώρες οι οποίες είχαν έτσι έντονα ανεπτυγμένο το ποιοτικό στοιχείο.
Οπότε και αυτό βοήθησε και στον εξαγωγικό τομέα της εταιρείας. Αυτή τη στιγμή εξάγουμε σε 44 χώρες όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα μας, μάλιστα και πέρσι βραβευτήκαμε, πήραμε το πρώτο βραβείο του καινοτόμου προϊόντος. Τα προϊόντα μας όλα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή θέλουμε να προσφέρουμε στον κατασκευαστικό κόσμο έντονα ποιοτικά προϊόντα, τα οποία να είναι πολύ μακριά και από άλλου είδους παραγωγές, όπως είναι το Made in China, και να έρθουν πολύ κοντά και ακόμα να ξεπεράσουμε το Made in Germany ή το Made in USA. Στην ουσία, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να διαθέσουμε και στην ελληνική αγορά, γιατί και την ελληνική την αγορά και την τιμάμε και θα εξακολουθούμε να την τιμάμε, άσχετα αν νομίζω όσοι ασχολούνται με το χώρο των κατασκευών μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι τα τελευταία χρόνια οι οικοδομικές άδειες έχουν σχεδόν συρρυκνωθεί κατ' ελάχιστο. Βέβαια, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη. Υπάρχει τώρα με την Airbnb και ανακατασκευές και τα λοιπά. Κάπου πάει να... Και λόγω του τουρισμού κυρίως. Ναι, και λόγω του τουρισμού. Και ελάχιστες, έτσι κρατικές επενδύσεις. Συνήθως κολλησιεργούν με τις κρατικές επενδύσεις, δεν τις αφήνουν να εξελιχθούν. Οπότε, αυτό που κάνουμε εμείς στην ουσία είναι ακόμα και σε όλες τις χώρες, γιατί έχουμε εξαγωγές από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Αφρική και σε όλες τις χώρες και της Βαλκανικής και σχεδόν σε όλες τις χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, είναι στην ουσία να δείχνουμε το προϊόν μας. Το προϊόν, όταν το παρουσιάσεις σε έναν ο οποίος μπορεί να κάθεται σε ένα γραφείο στο Ντίσελντορφ και ακούει ότι αυτό το προϊόν ενδεχομένως παράγεται στην Ελλάδα, στην αρχή λίγο σε αντιλαμβάνεται με λίγο έτσι δυσπιστία. Όταν όμως το παρουσιάσεις μαζί ένα ελληνικό προϊόν και ένα γερμανικό προϊόν, το οποίο ίσως στο χώρο είναι το πιο επώνυμο, και τον αφήσεις να επιλέξει ποιο από τα δύο προϊόντα εσύ θα αγόραζες, αυτό που μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά εμάς είναι ότι για γερμανικό προϊόν παίρνουν το δικό μας το προϊόν, το ελληνικό. Οπότε, η μόνη λύση, είτε υπάρχει κρίση, είτε δεν υπάρχει κρίση, είναι να προσπαθείς να παράγεις ποιοτικά προϊόντα ή αγαθά, ό,τι είναι αυτό, και να μπορείς στην ουσία να βάζεις ένα στόχο για αυτό, το πού θα πρέπει να τοποθετηθούν. Θα ήταν ανώφελο, θα ήταν ανούσιο να προσπαθήσεις να παρουσιάσεις ένα προϊόν και ο καταναλωτής, μάλλον ο αγοραστής, θα προσπαθούσε να σε βάλει σε ένα προϊόν made in China. Θα έμπαινε σε μία λογική, όπως και πολύ εύστοχα παρατηρήσανε και οι προηγούμενοι ομιλητές, του low cost, δηλαδή χαμηλός όμως και άλλη τιμή. Όταν έχεις να του παρουσιάσεις όμως προϊόντα τα οποία έχουν τεχνικά εγχειρίδια, πολύ τεχνική πληροφορία και στην τελική αυτό που έχεις να κάνεις είναι στην ουσία να παρέχεις γνώση, τεχνική γνώση, στον άνθρωπο τον οποίο θέλεις να πουλήσεις τα προϊόντα σου, αυτό πραγματικά σου δίνει έτσι ένα πλεονέκτημα και αν αυτό το συνεχίσεις με την ίδια ένταση και τον ίδιο τρόπο, αυτό στο μυαλό του κάποια στιγμή το Made in Greece θα του είναι και πολύ καλό. Μάλιστα. Okay. Εγώ τώρα θέλω να συνδέσω εξωστρέφεια, business to business και να ακούσουμε και την άποψη και των δύο αγαπητών συναδέλφων, ξεκινώντας με τον Θάνο τον Κουρεμένο και με βάση και αυτά που ακούσαμε από τις 4 εταιρείες B2B. Καταρχήν, δεν ξέρω, ακούγομαι. Ναι, ακούγες. Ναι. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να πω, όταν λέμε εξωστρέφεια, η εξωστρέφεια ορίζεται σε μια οικονομία στο άθροισμα εισαγωγών-εξαγωγών σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Μιλάμε για ποσοστό των εξαγωγών στο ΑΕΠ. Αυτό που πολλοί εκπλήσονται όταν ακούνε είναι όχι μόνο ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό εξαγωγών στο ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Πορτογαλία, όπως προαναφέρθηκε, να έχει σχεδόν διπλάσιο ποσοστό, αλλά έχει και το μικρότερο ποσοστό εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άθροισμα εισαγωγών-εξαγωγών κάνει το εξωτερικό εμπόριο.
και το σύνολο του εξωτερικού εμπορίου σαν ποσοστό του ΑΕΠ προσδιορίζει το βαθμό εξωστρέφειας της οικονομίας. Το λέω αυτό γιατί πάντα βλέπουμε το ένα και δεν βλέπουμε το άλλο. Τα δύο δεν μπορεί να απέχουν πολύ μεταξύ τους. Γιατί αν απέχουν, δηλαδή δεν μπορείς να εξάγεις, να εισάγεις δυσανάλογα περισσότερο, πέρα από ένα όριο, και το έλλειμμα βεβαίως το δανείζεσαι όπως αναφέρθηκε, προαναφέρθηκε, αλλά δεν μπορείς να εισαγάγεις δυσανάλογα πολύ, αν δεν κερδίζεις τους σχετικούς πόρους από τις εξαγωγές σου. Άρα η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, έχει τη χαμηλότερη εξωστρέφεια ως οικονομία από το άθροισμα του εξωτερικού εμπορίου εισαγωγές και εξαγωγές. Δυστυχώς, ξέρετε, αυτό όταν έχεις μικρό εξωτερικό εμπόριο και μικρή εξωστρέφεια, δεν θα το πιστέψετε, αυτό σηματοδοτεί δυσανάλογα μεγάλο βαθμό αυτάρκειας. Η Ελλάδα πάσχει από αυτάρκεια ουσιαστικά. Καλύπτει την εσωτερική της κατανάλωση σε μεγάλο βαθμό διδίων πόρων. Προσέξτε τώρα. Και η κρίση ελληνική στηρίχθηκε σε ένα αριθμητικό δεδομένο. Όταν ας πούμε η Ιρλανδία έχει 100% του ΑΕΠ εισαγωγές και 110% του ΑΕΠ εξαγωγές, ξέρετε, αυτό το 10% το πλεώνασμα των εξαγωγών είναι το πλεώνασμα του εσωτερικού εξωτερικών συναλλαγών της χώρας. Όταν η Ελλάδα έχει 20% του ΑΕΠ εξαγωγές και 40% είχε ή 30% εισαγωγές, έχει ένα 10% του ΑΕΠ έλλειμμα. Τι πάθαμε το 2002-2007, και αυτό ίσως δεν έχει ακουστεί πολύ. Διπλασιάστηκαν οι τιμές διαφόρων αγαθών και εμπορευμάτων παγκοσμίως. Η Ελλάδα σχεδόν την περίοδο αυτή διπλασίασε τόσο τις εισαγωγές της, όσο και τις εξαγωγές της. Κατά ανάλογο ποσοστό μεταβολής των τιμών. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα, απλή αριθμητική. Όταν είχες 10-20 και πήγες 20-40, η αναλογία εισαγωγών-εξαγωγών παρέμεινε η ίδια, άρα στη μία 10 με 20 εξαγωγές-εξαγωγές είχες 10 έλλειμμα και την δεύτερη φορά πήγες 20 έλλειμμα. Αυτό ήταν στη βάση του προβλήματος. Με τον Γιώργο τον Αυρονίτη αυτό το μελετήσαμε και γράψαμε ένα άρθρο που αναφέρθηκε γύρω στο 1995 σε ένα κορυφαίο διεθνές περιοδικό με τίτλο «The Changing Consumer in Greece», ο μεταλλασσόμενος Έλληνας καταναλωτής. Εκεί κάναμε μία πρόβλεψη και μάλιστα σήμερα που μπορούμε να αναζητούμε βιβλιογραφικά δεδομένα πολύ πιο αποτελεσματικά μέσω του διαδικτύου από τότε, ίσως να ήμασταν οι πρώτοι διεθνώς οι οποίοι περιέγραψαν το φαινόμενο της εσωτερικής υποτίμησης ως λύση σε περίπτωση χώρας όπως η Ελλάδα, η οποία εσωτερική υποτίμηση θα ήταν εν μέρη συνέπεια της έλλειψης ανταγωνιστικότητας λόγω ελλείμματος τεχνογνωσίας εξαγωγικής και εξαγωγικού μάρκετινγκ. Αυτό το γράψαμε το 1995. Μάλιστα, είπαμε, αυτό θα οδηγήσει, ωραία μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωραία λέγαμε θα πάμε στα 250 εκατομμύρια πελάτες, αλλά ξεχνάγαμε ότι τα 250 εκατομμύρια πελάτες έχουν και τις επιχειρήσεις των 250 εκατομμυρίων πληθυσμού. Και άρα, σε αυτό το πλαίσιο, είπαμε ότι η Ελλάδα περιγράψει ένα φαινόμενο εσωτερικής υποτίμησης, όπου η Ελλάδα, για να καλύψει τα ελλείμματα, θα δανειστεί και δανειζόμενη, ουσιαστικά, επειδή δεν μπορεί να υποτιμήσει και όλα αυτά, θα αναγκαστεί, το μόνος τρόπος να κάνει εσωτερική υποτίμηση, να μειώσει τα εισοδήματα και να αποκατασταθεί το έλλειμμα των εσωτερικού εξωτερικών συναλλαγών, μειώνοντας την εσωτερική, ζήτηση και μέσω της οριακής ροπής προς εισαγωγές, ένας ειδικός πολλαπλασιαστής, θα αυξήσει, θα μειώσει ουσιαστικά τις εισαγωγές. Θα πω ένα σημείο, κυρίες και κύριοι, πριν να επανέλθω, απλώς ως ένα πλαίσιο, και το σημείο αυτό είναι το εξής, ότι ο ίδιος εγώ έχω γράψει
Με τον Γιώργο τα έχουμε γράψει πολλές φορές, τα έχουμε πει. Ίδιος έγραψα γύρω στο 2013-2014 σε ένα περιοδικό ότι η Ελλάδα δυστυχώς, αν δεν κοιτάξει τις εξαγωγές, θα αντιμετωπίσει το εξής πρόβλημα. Με το που θα εμφανιστεί ανάπτυξη, πάλι μέσω της οριακής ροπής προς εισαγωγές, θα τραβήξει δυσανάλογα πολλές εισαγωγές από τις εξαγωγές και θα ξαναεμφανίσει έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, του οποίου ο μόνος τρόπος κάλυψης, βραχυχρόνια, είναι με εξωτερικό δανεισμό. Και τότε δανείστηκε μέσω ομολόγων το κράτος, ενώ στην Ισπανία και Πορτογαλία οι τράπεζες, αλλά επειδή δεν θα μπορεί να δανειστεί τώρα το κράτος, το έλλειμμα θα το καλύψουν με δανεισμό ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες και θα μεταλλαχθεί η κρίση από κρίση τύπου Ελλάδος, απλά σε τύπο καθυστερημένα κρίση Πορτογαλίας και Ισπανίας. Και ένα σημείο, κυρίες και κύριοι, τελευταίο. Ξέρετε, η Ελλάδα γιατί δεν εξάγει, δεν είναι τόσο απλά πράγματα. Γιατί η Ελλάδα, και το γράψαμε και στο συγκεκριμένο άρθρο το 1995, γιατί η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των συγκυριών, διαδοχικά έχασε τα 4/5 των εξαγωγικών της αγορών ιστορικά. Ξέρετε που εξάγουν όλες οι χώρες, κατά κύριο λόγο το μεγαλύτερο ποσοστό, στις γειτονικές χώρες. Άμα δεν μπορείς να εξάγεις τους γείτονες, έχεις ένα πρόβλημα. Η Ελλάδα έχασε, ξέρετε, έχασε με την Σοβιετική Ρωσική Επανάσταση, έχασε τη Μαύρη Θάλασσα και τις εμπορικές, εκεί τους εμπορικούς περίφημους οίκους. Με το 1922 τη Μικρασιατική Καταστροφή έχασε τη Μικρά Ασία και από εκεί τη διέσδυσή της προς την Ασία. Με, ξέρετε, τα γεγονότα 45-49 με τα κομμουνιστικά καθεστώτα στα Βαλκάνια, η Ελλάδα έχασε το βαλκανικό της χώρο, Ρουμανίες, πράγματα κλπ. Και με τον αραβικό εθνικισμό, δεκαετία του 50, η Ελλάδα έχασε τη Βόρειο και Κεντρική Αφρική. Προέρχομαι από μια οικογένεια που εμπλέκεται με business και εξαγωγές και ο πατέρας μου θυμάμαι την αγωνία του με τον αραβικό εθνικισμό για τις εξαγωγές ποτών στις μεγαλύτερες χώρες της Αφρικής. Εγώ ως πιτσιρικάς μαζεύα τα γραμματόσημα από τις χώρες που είχε αλληλογραφία και μου έφερε ο πατέρας μου και έχω ένα άλμπουμ που η αναλογία των γραμματοσήμων, ξέρετε, αντιστοιχεί με το βαθμό διείσδυσης των προϊόντων αυτών στις αφρικανικές χώρες. Λοιπόν, άρα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Εξαγωγές, το έχουμε ξαναπεί, η Ελλάδα, ξέρετε, δυστυχώς, τώρα που αρχίσανε να ανεβαίνουν οι ρυθμοί ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, λυπόμαστε όταν επαληθευόμαστε, γιατί αρχίσαμε ο μηχανισμός να επενεργεί και ξαναεμφανίζουμε μετά από όλα τα χρόνια της κρίσης έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών για πρώτη φορά. Φοβάμαι ότι στο βαθμό που δεν θα αναπτύξουμε τις εξαγωγές, αυτό το οποίο θα γίνει, θα είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε σε διαρκή, σε μόνιμη βάση μέτρα εσωτερικής υποτίμησης για περιορισμό εμέσως των εισαγών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάρκο, ναι. Πες μας τις δικές σου απόψεις. Όχι απόψεις, γιατί όπως θυμάστε, για μας τους πανεπιστημιακούς, μία κρίση με τόσο μεγάλο βάθος και τόση διάρκεια αποτελεί ένα καλό σημείο μελέτης. Και είχα την τύχη το 2012 να κάνουμε σε συνεργασία τα δύο τμήματα. Μία θεωρώ πολύ σημαντική μελέτη για τις επιπτώσεις... Με την άιμνηστη Πολίνα Παπασταθοπούλου. Ακριβώς, για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το μάρκετινγκ σε μια περίοδο κρίσης. Και μελετήσαμε, στη συνέχεια έχουμε ολοκληρώσει, γιατί συνδέουμε τα στοιχεία της έρευνας της πρωτογενούς των ερωτηματολογίων με στοιχεία των ισολογισμών των επιχειρήσεων μέχρι το 2016. Και επιβεβαιώνουμε εμπειρικά
αυτό που υπόθηκε από τους περισσότερους σήμερα στα δύο πάνελ, ότι όταν ξεσπά μια κρίση, οι επιχειρήσεις αρχικώς στρέφονται και προσπαθούν να κάνουν καλύτερα αυτό που ξέρουν. Όσες λοιπόν επιχειρήσεις είχαν εξαγωγική προσπάθεια, επικεντρωθήκανε ακόμα περισσότερο σε αυτή την εξαγωγική προσπάθεια. Όσο πέρναγε ο καιρός όμως και η κρίση βαθαίνει και μεγαλώνει, ο τρόπος που αντιμετωπίζεται είναι με το να μπορέσουν να καινοτομήσουν. Και θέλω να θυμίσω ότι είναι η εξαγωγή και η επέκταση των εξαγωγών και η επέκταση σε καινούργιες αγορές ή με καινούριους τρόπους, συνεργασίες, επενδύσεις, είναι μια μορφή καινοτομίας. Και μάλιστα, θυμάστε το άρθρο του 1968, μια καινοτομία marketing, όπως ακριβώς είχε υποθεί. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που έχουν πάει καλά μέσα στην κρίση είναι αυτές που συνέχισαν ουσιαστικά καινοτομώντας και προσπαθώντας να αναπτύξουν και αυτή τη δεξιότητα, καινοτομώντας σε θέματα marketing, αναπτυσσόμενοι σε νέες αγορές, με νέα προϊόντα και με νέους τρόπους διείσδυσης σε αυτές. Αυτό ήταν τα ευρήματα μιας, νομίζω, μάλιστα, πολύ σημαντικής έρευνας. Και να πω επίσης, σε συνέχεια του κυρίου Κουρεμένου, ότι το 2000, αρχές του 2000, είχαμε κάνει μία έρευνα για την έλξη μια σειράς χωρών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και είχαμε τότε διαπιστώσει ότι υπήρχε πάρα πολύ ισχυρή έλξη από χώρες που συνήθως δεν εξάγουμε, όπως είναι η Τουρκία, όπως ήταν η Αίγυπτος ή όπως ήταν χώρες της Βαλκανικής και η Ρωσία. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής προέβλεψαν με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια, με ποσοστό 86%, τη μεταβολή των εξαγωγών προς αυτές τις αγορές. Και νομίζω ότι αυτό που υπόθηκε στην αρχή της σημερινής βραδιάς, ότι η Τουρκία είναι η πρώτη χώρα που εξάγουμε και με μεγάλους ρυθμούς και η Ρωσία, εγώ έχω βρει με πολύ μεγάλους ρυθμούς, είναι λογικό, γιατί είναι αγορές που είχαμε χάσει και που ουσιαστικά ξανακερδίζουμε σιγά σιγά αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αν γυρίσουμε τώρα στην ερώτηση, επειδή ξεκινάω με την Interplast που είπατε ότι στη Γερμανία πήγατε και προσπαθούσατε να δείξετε ότι και το δικό σας προϊόν ήταν εξίσου καλό ή ακόμα καλύτερο, πιο καινοτόμο από το αντίστοιχο γερμανικό. Πιστεύετε, με βάση αυτό που συζητήθηκε και στο προηγούμενο πάνελ, ότι ένα master brand made in Greece θα βοηθούσε τη δικιά σας επιχείρηση? Το βλέπετε εφικτό να χτιστεί αυτό και για το δικό σας κλάδο θα ήταν κάτι σημαντικό? Το ότι θα μας βοηθούσε νομίζω ότι είναι σίγουρο. Το πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό είναι άλλη υπόθεση. Ενδεχομένως για να υπάρχει ένα εθνικό made in Greece, ένα brand name made in Greece, χρειάζονται έτσι αρκετές προσπάθειες και πάρα πολλές και έντονες και σε πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς ο πρώτος ο οποίος θα έπρεπε να το τρέξει αυτό το πράγμα προφανώς θα ήταν και το ελληνικό κράτος, αλλά νομίζω ότι είναι έτσι λίγο πολύ δύσκολο. Εγώ δεν είμαι και ιδιαίτερα μεγάλος, αλλά αυτά τα χρόνια που ακούω συνέχεια είναι ότι αυτό λείπει, οπότε δεν ξέρω πότε αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί και αν ενεργοποιηθεί. Οπότε τι μας μένει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Σίγουρα είναι πιο δύσκολο, αλλά με κατάλληλες κινήσεις μπορεί να γίνει. Ξέρετε, παίρνουμε μέρος σε πολλές διεθνές εκθέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλλον σε όλες τις εκθέσεις, παίρνουν μέρος και, όπως ανέφερε και ο κύριος καθηγητής, και τουρκικές εταιρείες μέρος. Τις τουρκικές εταιρείες τις μαζεύει το τουρκικό κράτος σε ένα περίπτερο, σε ένα χώρο περιπτέρου, σε ένα stand, σε ένα booth και χρηματοδοτεί τη συμμετοχή τους. Αυτό αντιλαμβάνεστε όταν θέλεις να πας σε δύο εκθέσεις ή σε τρεις εκθέσεις ή σε τέσσερις εκθέσεις. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι γιατί να μην το κάνεις και έξι, αν ήταν να πας σε τρεις. Οπότε προφανώς υπάρχουν, όχι ότι το brand name το τουρκικό είναι κάτι, αλλά στη δημιουργία ενός κλίματος και ενός προϊόντος, αυτό βοηθάει τον παραγωγό. Το Enterprise Greece, και αυτό είναι τώρα μια ερώτηση προς όλο το πάνελ. Το Enterprise Greece δεν παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες? Σίγουρα τα τελευταία χρόνια που είμαι στη διαδικασία και των εξαγωγών για την εταιρεία,
είναι σε όλες τις εκθέσεις. Δηλαδή, στις πολύ μεγάλες εκθέσεις για του χώρου μας, έτσι, που η μεγαλύτερη έκθεση είναι στην Φραγκφούρτ, στη Γερμανία, παίρνει μέρος, βοηθάει. Απλά η βοήθεια θα πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη για να μπορέσουν και όλες οι ελληνικές εταιρείες να, αν όχι να υποστηριχθούν κατά τον τρόπο που μπορεί να παρέχει το κράτος της Τουρκίας ή οποιοδήποτε άλλο κράτος, εάν σημαίνει αυτό, με αντίστοιχα εφόδια. Για να υπάρχει στην ουσία μία μεγαλύτερη πιθανότητα μάλιστα. Να μπορέσεις να κάνεις το προϊόν σου, να κάνεις μάλλον το προϊόν σου εξαγώγημο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις μία εξαγωγή, να κάνεις μία εξαγωγή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω εντοπίσει εγώ είναι ότι αυτό θέλει μία χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να είναι από την ίδια την εταιρεία. Αν προσπαθείς μία εταιρεία ένα, δύο, τρία χρόνια, πάει σε μία ή σε δύο εκθέσεις και δεν βγάλει έναν πελάτη, στην ουσία οι περισσότεροι τη σταματάνε. Αυτό μπορεί να είναι μία διαδικασία η οποία μπορεί να φέρει αποτέλεσμα και με μία έκθεση, μπορεί να φέρει αποτέλεσμα και απλά σαν επισκέπτη σε κάποια έκθεση, αλλά μπορεί να φέρει και αποτέλεσμα μετά από 4-5 χρόνια. Μάλιστα. Άρα η χρηματοδότηση αυτού, που προφανώς θα γίνει από την ίδια την εταιρεία, είναι κάτι δύσκολο. Ιδιαίτερα την... Κύριε Κιζελή. Θα τοποθετηθώ. Ναι. Η μεγαλύτερη έκθεση λαμαρίνα στον κόσμο γίνεται στο Ανόβερο. Κάθε δύο χρόνια. Λέγεται Euroblech. Είναι μια έκθεση παγκόσμια, είναι η μέκα του μετάλλου. Ναι, ναι, ναι. Αυτοκινητοβιομηχανία, ρομποτική αυτοματισμή. Ναι, ναι, και εμείς λαμβάνουμε από το 2000, ανεξαιρέτως, κάθε δύο χρόνια στην έκθεση. Κατά την περίοδο της έκθεσης, όταν θα κατέβεις στο αεροδρόμιο, εκεί που περιμένεις αποσκευές, κυκλοφορεί ένας τεράστιος τετράγωνος κύβος που σου λένε τα εργοστάσια της Τουρκίας βρίσκονται στο τάδε stand, στο τάδε hall. Στο τάδε hall. Μόλις φτάσεις μέσα στην έκθεση, θα δεις ότι ο Τούρκος έχει ένα περίπτερο 1000 τετραγωνικά. Δεν έχει μηχανήματα να βάλει μέσα, αλλά έχει κάνει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, γιατί το έχει πάρει τζάμπα, το έχουν δώσει. Εκτός αυτού, στην εξαγωγή θα του δώσουν μπόνους και το ΦΠΑ, το τουρκικό κράτος. Εμείς που τρομάζουμε να πάρουμε το ΦΠΑ της εξαγωγής πίσω, πρέπει να κάνουμε ολόκληρη διαδικασία με την εφορία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για να τους μπορέσουμε να τους πείσουμε να μας δώσουν το ΦΠΑ της εξαγωγής. Άρα οι κανόνες είναι άνηση. Αλλά παρόλα αυτά, εφόσον αποφασίσαμε να κατέβουμε στο στίβο, πολεμάμε. Απλά ξέρουμε ότι είμαστε μόνοι μας. Εγώ δεν περιμένω ότι θα γίνει κάποια προσπάθεια από κάποιο κρατικό φορέα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί όποτε απευθυνθήκαμε σε κάποιο κρατικό φορέα να μας βοηθήσει, το πιο απλό, στέλνεις mail στην πρεσβεία της Βραζιλίας και τους λες: κοιτάξτε, είμαι η εταιρεία Κιζελής ΑΕ, πουλάμε μηχανήματα και θέλω να βρω έναν dealer. Ποιοι κάνουν τη δουλειά αυτή στην Βραζιλία, σας παρακαλώ, βοηθήστε μας και δώστε μας 5-6 επιλογές να κάνουμε εμείς ταξίδι να τους επισκεφτούμε. Δεν υπήρχε απάντηση ποτέ. Η εμπορική ακόλουθη. Οπότε το κάνεις το ταξίδι μόνος σου, ξεκινάς από το μηδέν μόνος σου και βγάζεις στην άκρη μια ζωή μόνος σου. Ναι, ναι. Πάντως αυτό δεν είναι τραγωδία. Είναι τραγωδία, αυτό είναι. Να έχεις όλη αυτή την επιχειρηματικότητα. Να έχεις όλη αυτή την τεχνογνωσία. Και να μην έχεις αρρωγό πιο το κράτος. Μα το κράτος το έχεις απέναντι μονίμως. Και όχι μόνο αυτό. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτό που λένε reinvent the wheel. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επανέβουμε τον τροχό. Δες τι κάνουν οι άλλες χώρες. Και ακολούθησε, είναι μία από τις πιο μαγικές λέξεις στο management γενικό. Benchmarking. Δες ρε παιδί μου, οι leaders γενικώς, τι κάνουνε. Και αντέγραψέ τες και προσάρμοσέ τες στα ελληνικά δεδομένα, ας πούμε. Γιώργο, το πρόγραμμα εμπορικών ακολούθων που μπράβο. Προτείναμε ποτέ να εκπαιδεύσουμε τους εμπορικούς ακολούθους σε marketing εδώ και 20 χρόνια πλάς. Δεν έγινε ποτέ. Έτσι. Και ουσιαστικά τι θέλανε, να τους μαθαίνουν νομικά και διεθνή διπλωματία και διάφορα άλλα, τα οποία φτιάξαμε ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Ξέρετε, κύριε, πώς το φτιάξαμε. Για τους εμπορικούς ακολούθους. Marketing. Να μάθουν marketing. Ξέρετε πώς το φτιάξαμε, ολοκληρωμένο, αφού κάναμε έρευνα μεταξύ ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για το τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Έτσι, και πώς μπορούν να τους βοηθούν. Ένα. Κάναμε έρευνα μεταξύ κυρίων εξαγωγικών χωρών, τους εμπορικούς τους ακολούθους που ήταν στις πρεσβείες στην Ελλάδα και τους ρωτήσαμε να μας πούνε
πώς αυτοί εκπαιδεύονται και σε τι. Και το τρίτο που κάναμε, κάναμε έρευνα στους Έλληνες εμπορικούς ακολούθους ανά τον κόσμο και τους ρωτήσαμε να μας πούνε τι ελλείμματα έχουν. Πήραμε τα τρία μαζί, βάλαμε και τη δική μας τεχνογνωσία και φτιάξαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που να υιοθετεί όχι πρόγραμμα σεμιναριακό, πρόγραμμα εκπαίδευσης στη σχολή δημόσιας διοίκησης από όπου έπρεπε να περάσουν. Σας πληροφορώ, όχι μόνο, τα ακούσαμε κιόλας. Λοιπόν, μέχρι στον τύπο ακούγαμε διάφορες κατηγορίες. Πώς πάμε εκεί πέρα, τι είναι αυτά που λέμε και τι είναι αυτά που προτείνουμε. Να μάθουν εκεί πέρα δίκαια, διοικητικά, διοίκηση ίσον διοικητικό δίκαιο. Και διοίκηση, η διοίκηση ασκείται με νόμους. Και τα στρατηγικά ελλείμματα καλύπτονται με παραπάνω νόμους. Και φτάνουμε εκεί που υπόθηκε. Μάλιστα. Κύριε Μαρίου, νομίζω εσείς έχετε τεράστιες εμπειρίες γύρω από αυτά που λέμε. Με το Made in Greece και με ένα πλάνο να βελτιωθεί το Made in Greece. Όμως, το branding είναι, όπως είπα και πριν, λίγο δίκοπο μαχαίρι. Είναι λίγο ένας ενισχυτής στον ήχο. Αν παράγεις καλή μουσική, είναι ωραίο πράγμα. Αν ωραίο, κάνεις θόρυβο, θα γίνει φασαρία. Μ' αρέσει αυτό, ωραίο. Δηλαδή, η Ελλάδα να κάνει. Ναι. Τι να κάνει. Να κάνει τι, δηλαδή να πει, ας κάνει μια έρευνα καταρχήν. Για τη βαριά βιομηχανία είναι αστείο. Κατεβάζουμε ή θέλουμε να πάμε προϊόντα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ένα εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη που απέχει 5 χιλιόμετρα από το λιμάνι. Ξέρετε πόσο κάνει ένα τρένο από την ώρα που θα κατέβει από το πλοίο το εμπόρευμα ένα βαγόνι για να έρθει στο εργοστάσιο. Που μπαίνει, έχουμε επενδύσεις μέσα στο εργοστάσιο. 5 χιλιόμετρα με τα πόδια είναι. Πόσο είναι. Μια ώρα. Λοιπόν. Από 2 ως 8 μέρες. Πάντως, εγώ τα 5 χιλιόμετρα σε μια ώρα τα κάνω. Και για να τα στενεύω δηλαδή, με ακτοφόρους. Τι marketing να κάνουμε. Να πούμε τι στον πελάτη. Ότι τα προϊόντα θα έρθουν στις 15 του μηνός και να πάνε στις 32. Δηλαδή, τι να πούμε ακριβώς. Να κάνουμε marketing. Αλλά να είμαστε έτοιμοι στα θεμελιώδη. Βέβαια. Σωστό. Καλό είναι να γίνει ένα πλάνο. Το πρώτο πράγμα είναι να δουν τα θεμελιώδη. Γιατί δεν γίνονται αυτά. Αυτά τα θεμελιώδη, γιατί δεν υπάρχει κατανόηση και αυτή είναι διαχρονική. Και είναι, δεν είναι ένα φαινόμενο, είναι δεκαετίες. Εντάξει, με τώρα υπουργούς, με κυβερνήσεις κλπ. Γιατί δεν γίνεται. Να ρωτήσουμε γιατί δεν γίνεται. Αδράνεια που λέγαν προηγουμένως στις καινοτομίες. Γιατί θέλει δουλειά. Η δουλειά θέλει ανάγκη για να δουλέψεις και δεν υπάρχει σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων η ανάγκη. Είναι μια εξήγηση. Όσοι είμαστε εδώ θα έχουμε από μία. Είναι μια πρώτη εξήγηση. Για τον ίδιο λόγο που δεν κάνανε σεμινάριο οι εμπορικοί ακόλουθοι. Ναι. Γι' αυτό δεν γίνεται. Ξέρω. Όμως πρέπει να τους βρούμε τους λόγους και να χτυπήσουμε εκεί. Γιατί αν δεν τους βρούμε να χτυπήσουμε στους λόγους, υπάρχει ο κίνδυνος να κάνουμε συνέχεια διαγνώσεις. Έτσι. Συμπτωμάτων. Αλλά ποτέ να μην κάνουμε διάγνωση αιτιών. Η σύνδεση των δικών σας αποφύτων. Που τυχαίνει κι εγώ, τέλειωσα ελληνικό πανεπιστήμιο. Ποια είναι με τη βιομηχανία. Δεν μας αφήνουνε. Πας φυλάκι. Παράγουμε είτε έτοιμους για διδακτορικά, είτε καλούς καταναλωτές. Μορφωμένους για μια απογευματινή συζήτηση. Για πρωινή εργασία. Και είναι και καλύτερη. Οι καλύτεροι μαθητές που μπαίνουν στην Ευρώπη. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Συζητάει όλη η βιομηχανία εδώ τώρα ένα χρόνο για την τιμολόγηση ενέργειας. Καλά, δεν πάνε να ρωτήσουν γύρω-γύρω πόσο κάνει η ενέργεια. Που κοντεύουμε να γίνουμε κατηγορούμενοι. Πόσο είναι το κόστος του χρήματος στη χώρα μας. Και πόσο στον ανταγωνισμό. Τελευταία πήγα σε μια χώρα, δεν θέλω να πω τώρα, που σκεφτόμαστε να κάνουμε μια επένδυση. Και πήγα σε 3-4 πόλεις. Ξέρετε ότι έβγαινε ο κάθε δήμαρχος στην πόρτα
να μας υποδεχθεί. Μας έκανε παρουσίαση με PowerPoint μέσα στο Δημαρχείο, σε χώρα τύπης φτωχότερη από την Ελλάδα. Με τα πλεονεκτήματα, με το τι θα προσφέρει αυτός για να μην πάμε στη διπλανή πόλη. Εδώ θα γινόταν παρουσίαση όχι, αλλά θα σε έπειθε μήπως πας στους διπλανούς, μωρέ, γιατί εδώ πέρα δεν. Ναι, γιατί εδώ θα μας οχλήσεις. Αυτά είναι ακριβώς έτσι, όχι περίπου. Όχι, έτσι είναι. Νομίζω όταν τα βελτιώσουμε αυτά τα πράγματα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε branding στη χώρα, η οποία, αυτό που είπε ο κύριος Οικονομίδης, έχει τα θεμελιώδη να μας αγαπήσουν. Έτσι. Ναι. Ακριβώς. Τα έχει. Αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για το ανάποδο. Δεν τους αγαπάμε εμείς. Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου, δηλαδή, για την κατάσταση. Τώρα, για το χάλιβα, για να ευλογήσουμε, μιας και είμαστε και σε marketing. Να πούμε ότι εμείς έχουμε ένα καλό, ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι σεισμική και ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για υψηλότατης ποιότητας χάλιβες. Οπότε, λοιπόν, εκτιμούν τον χάλιβα τον ελληνικό και είμαστε και πολύ χαρούμενοι με το θέμα της ακίνθου, που είδατε τώρα πόσο... Κράτησε. Μπράβο. Όχι μόνο ο χάλιβας, έτσι μιλάμε τώρα. Τέτοια πράγματα είναι τσιμέντο, είναι χάλιβας, είναι πολιτική μηχανική, είναι κανονισμός. Αλλά όταν είναι σχεδιασμός ένα πράγμα, γιατί μας λέγανε και πριν καμιά 20ετία και δεκαετία που γινόντουσαν νέοι κανονισμοί, κοιτάτε να βάλετε παραπάνω σίδερο, τι κάνετε εδώ πέρα. Να. Δηλαδή, έχουμε και καλά σπότς, ας πούμε. Σαφέστα. Μάλιστα. Για το Χατζόπουλο, τι θα ακούσουμε. Νομίζω πραγματικά δεν έχω να προσθέσω κάτι σε όλα αυτά. Είμαστε ακριβώς κι εμείς στην ίδια μοίρα, να το πω έτσι. Είναι αλήθεια ότι το Made in Greece, σαν brand, σε ό,τι αφορά την ελληνική βιομηχανία, πάσχει και υστερεί σημαντικά σε σχέση με τα καταναλωτικά προϊόντα και το προηγούμενο πάνελ που ακούσαμε εδώ. Και χρειάζεται σίγουρα πολύ μεγάλη στήριξη. Και εμείς, στις δικές μας κλαδικές εκθέσεις, η μεγαλύτερη είναι στη Γερμανία, παίρνουμε μέρος στην Αγγλία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες και βλέπουμε φυσικά πάντα τον ανταγωνισμό από την Τουρκία με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς. Και στη συσκευασία είναι ακριβώς το ίδιο. Βλέπουμε και από άλλες χώρες, πιο κοντά σε εμάς ίσως, και από την Κύπρο, που σημαίνει το ίδιο πράγμα με τις χορηγίες των εκθέσεων. Εμείς δεν τα έχουμε καταφέρει. Θέλω να πω ότι εμείς σαν εταιρεία συνεχίζουμε, επιμένουμε ελληνικά, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα. Παρόλο που ήδη από πολύ νωρίς που εξάγαμε στις βαλκανικές χώρες μας είχαν προειδοποιήσει ότι θα πρέπει να μεταφέρουμε την παραγωγή μας σε κοντινές χώρες που έχουν πιο φτηνά εργατικά χέρια, που έχουν καλύτερη φορολογία. Αλλά δεν το κάναμε. Και επίσης κρατήσαμε και τον brand μας, το Χατζόπουλος δηλαδή, που μαρτυρά τη δική μας προέλευση. Πολύ χαρακτηριστικά και πολύ δύσκολα το προφέρουν στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, δεν το προσαρμόσαμε με βάση τις αρχές του μάρκετινγκ ότι πρέπει να προσαρμόζει το προϊόν. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Ήμασταν πιστοί σε αυτό, έτσι συνειδητά το κρατήσαμε. Όχι, standardization, adaptation, Μάρκο, διδάσκεις και διεθνές μάρκετινγκ. Αυτό είναι θέμα σχετικό. Κατά πόσο θα προσαρμόσουμε ή δεν θα προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας και το προϊόν μας. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με το όραμα του επιχειρηματία και με την επιμονή του και το πείσμα του να στηρίζει το Made in Greece, που είναι ένα brand 2.500 ετών. Είναι χρέος μας να το συνεχίσουμε. Ναι, στον Παρθενώνα λέμε, έτσι, πόσο κράτησε. Στη σύγχρονη εποχή. Στη σύγχρονη εποχή. Και κυρίως στη βιομηχανία, γιατί είναι πραγματικά ένα σημείο που πάσχει. Εμείς, επειδή κανένας δεν το υποστηρίζει αυτό το κομμάτι του Made in Greece, σε κάθε μηχανή μας υπάρχει πάνω το ταμπελάκι με τα χαρακτηριστικά της μηχανής και από κάτω με μεγάλα γράμματα Made in Ελλάς, σε όλες τις μηχανές. Όχι Made in Greece. Το Ελλάς πώς στέκεται ως αναγνωρισμό. Μου ακούγεται πιο εύβοιχο, έτσι. Πιο εύβοιχο. Βεβαίως, και το υποστηρίζω κιόλας. Και το όνομα της χώρας είναι Ελλάς. Ναι. Εντάξει, αλλά δεν το ξέρουν οι περισσότεροι τι σημαίνει. Πιστέψτε με, όλοι το ξέρουν. Ναι, ίσως στο B2B, γιατί στο B2C, ξέρετε, υπάρχουν προβλήματα με το Hellas. Μάλιστα, μερικοί το παρανοούν και όλα στα αγγλικά. Hell. Από το Hellenic που τρέχαμε και νομίζω ότι θα κάναμε πάρτι, θυμάστε, Θάνο. Το Scottish Hellenic Society διαπιστώσουν ακόμη και μεταξύ καθηγητών στο Πανεπιστήμιο, ότι, επειδή δεν το ξέρανε, ότι θεωρούσαν ότι το Hellenic
προέρχεται από τη ρίζα Χέλ. Οπότε πάμε σε πάρτι. Και μας κοιτάγανε και μας κοιτάγαν περίεργα και λέει, δεν ξέρουμε ότι ασχολείστε με τέτοια. Με τι. Έτσι, μερικές φορές, ξέρετε, τα πράγματα πρέπει να τα δεις λίγο και από τα μάτια του άλλου. Έτσι, γιατί μέσα από τα δικά σου τα βλέπεις λίγο... ναι, εγώ δεν διαφωνώ, απλώς πιστεύω ότι την Ελλάδα, εμείς τη λέμε Ελλάς με ελληνικούς χαρακτήρες, στα αγγλικά, ξέρω, είναι από τον Γκρέτσια, τον Γρεκό, Λατινικό κλπ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να ζητάμε στους άλλους τη γλώσσα τους να ονομάζουν, έστω και τη δικιά μας χώρα, όπως εμείς... Δεν μας φωνάζουν σε όλο τον κόσμο Γκρις. Είναι λάθος. Ναι, Ιουνάνι και Ελλάδα και Ελλάδα σε κάποιες χώρες. Λίγες. Αλλά υπάρχουν χώρες οι οποίες... Όλες οι ανεπτυγμένες που είναι λατινογενείς οι γλώσσες. Ακριβώς. Έτσι, Μάγνα Γκρέτσια κλπ. Δεν έχει σχέση με τουρκοκρατία. Και ο Γρεκός ήταν ένας από τους γεννήτρες. Από τους Ρωμαίους προέρχεται το όνομα των Γκρις. Πώς? Από τους Ρωμαίους προέρχεται. Όχι. Ο Γρεκός ήταν ένας από τους γεννήτρες της Ελλάδος και μάλιστα στην περιοχή. Από όπου πήγαν οι πρώτοι άπικοι στη Νότιο Ιταλία που είναι στη σημερινή Φθιώτιδα και Εύβοια, γιατί ήταν από την Κίνη. Και πήγαν και το αλφάβητο μαζί, το λατινικό, που ήταν μια παραλλαγή του ελληνικού αλφαβήτου. Αυτός ήταν σαν τους γεννήτωρες, όπου υιοθετήθηκε το Γρεκός, εξού και το Μάγνα Γκρέτσια, και επειδή ήταν λατινογενείς οι γλώσσες αυτές, υιοθέτησαν τη λατινική ρίζα, όπως εμείς λέμε Germany. Ξέρω εγώ, και οι Γερμανοί λένε Deutschland. Τώρα φανταστείτε, οι Γερμανοί να έρθουν να μας πούνε, ξέρετε, θέλουμε να μας γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες Deutschland. Να μην λέτε Γερμανία. Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτή μια άποψη, αλλά θα το βρούμε λίγο δύσκολο να το υιοθετήσουμε. Οπότε τώρα να δούμε, Μάρκο. Καταρχάς, εγώ να σας πω ότι στις διάφορες συναντήσεις της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ σας θυμίζω τις έρευνές σας. 1989 πρέπει να είναι η πρώτη και ίσως και η τελευταία έρευνα για το Made in Greece. Με τον Αίμνη στο Πέτρο Μάλιαρη και την αρχή από τον Νικόλα Παπαδόπουλο από το Οντάριο. Δεν νομίζω να έχει γίνει κάποια άλλη και επειδή έψαξα και επ' ευκαιρία δεν βρήκα τίποτα άλλο στο Made in Greece πέρα από κάποιες μελέτες για τη μεσογειακή διατροφή. Και με τον όρο marketing ουσιαστικά βγήκαν ελάχιστα πράγματα, ίσως και τίποτα. Επίσης να πω ότι η κρίση έφερε και ένα παράδοξο για το οποίο οι Ολλανδοί της Task Force είχαν σοβαρή διαφωνία. Ενοποιήσαμε μαζί τον ΟΠΕ, Enterprise Greece, και το Invest in Greece. Και είμαστε η πρώτη και μοναδική χώρα... Που δεν έχει οργανισμό πρόθεσης. Που δεν έχει, ή που έχει βάλει μαζί την λογική του να φέρω κάποιον στην Ελλάδα να επενδύσει... Και να πάρω μια ελληνική επιχείρηση να την πάω έξω. Enterprise Greece, μάλιστα. Και βέβαια τον ΟΠΕ το καταντήσαμε από περίπου 100, πόσο ήταν, 120 από 50, άτομα. Από 100, περίπου 80 εκατομμύρια και περίπου 100 ανθρώπους. Το φτάσαμε τον ΟΠΕ πριν τον διαλύσουμε στα 30 άτομα με 50 εκατομμύρια. Τη στιγμή που η Δανία... Την ίδια εποχή είχε προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο και περίπου 500 άτομα στελέχη, που μερικοί ήταν ντόπια στελέχη στις χώρες υποδοχής, που ξέραν τις ντόπιες αγορές και οι οποίοι ανελάμβαναν ως project managers να κινήσουν την εξαγωγική δραστηριότητα των εταιριών της Δανίας. Το άλλο δε που κάνουν, και συγγνώμη που παίρνω το λόγο, άλλο που κάνανε, οι Δανείοι και οι Σκανδιναβοί παίρνανε επιχειρήσεις οι οποίες ήταν στον ίδιο ακριβώς κλάδο και είχαν τελείως διαφοροποιημένα ποσοστά εξαγωγών. Και λέγανε, ίδια δεδομένα, σχεδόν πανομοιότητα. Γιατί αυτός εξάγει 80% και αυτός δεν εξάγει τίποτα. Σε αυτούς λοιπόν τους προσέγγιζαν προάκτιβλοι, ενεργητικά, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών και τους έλεγε ότι θα μπορούσε να τους βοηθήσει, ότι είχαν τα προσόντα, ότι είχαν μια συνταγή που από άλλες επιχειρήσεις του κλάδου είχε αποδειχτεί επιτυχημένη και ότι θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν στο να κάνουν και αυτοί οι εξαγωγές. Από ένα τελευταίο σημείο πάνω σε αυτό από πλευράς μου. Ο Φίλιπ Κότλερ, ο περίφημος μαρκετία, ένα από τα ίσως πιο ενδιαφέροντα βιβλία του και λιγότερο γνωστά,
είναι το marketing of nations. Εκεί πέρα βλέπει κανείς την πεμπτουσία του marketing. Δεν μιλάει για branding of a nation. Μιλάει στην πεμπτουσία του marketing που ξεκινάει από το πορτοφόλιο των προϊόντων. Λέμε νέο μοντέλο παραγωγής. Ο Κότλερ μιλάει για διαχείριση, απόφαση και διαχείριση, έτσι, χαρτοφυλακίου προϊόντων της χώρας με βάση το τι της ταιριάζει. Πρώτο πράγμα. Και όχι μόνο αυτό. Κάνει μια εξαιρετική τοποθέτηση μικρές απέναντι σε μεγάλες χώρες. Τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και δίνει ένα σωρό παραδείγματα, στηρίζεται και σε άλλους συγγραφείς, ξέρω εγώ, η Δανία, με εστίαση. 2 στις 3 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ινσουλίνης στον κόσμο Ινδανέζικες. 2 στις 3 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ακουστικών βαρικοείας στον κόσμο είναι Δανέζικες. 2 στις 3 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής τουρμπινών, παραγωγής ρεύματος είναι Δανέζικες, εξαγοράστηκαν από Γερμανούς, δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη ναυτιλία, αλλά οι Δανείοι έχουν τη μεγαλύτερη ολοκληρωμένη ναυτιλιακή εταιρεία και logistics, τη Maersk και ούτω καθεξής. Έχουνε new brands, επώνυμα, κυρίες και κύριοι. Ένα πράγμα που μετριέται, έχουμε διεθνώς αναγνωρίσιμα brands. Όχι. Μιλάω και για τα καταναλωτικά. Φεύγω λίγο από το B2B. Οι Δανείοι έχουν new αριθμό. Έχουν ένα brand σε κάθε ένα κύριο κλάδο. Εστιασμένα με κολοσσούς και πρωτοπόρους σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς σε μία φάση λέγαμε, θα αναπτύξουμε μικροτεχνολογία, μικροηλεκτρονική τεχνολογία, βιολογία, την αυτή, θα τα αναπτύσσαμε όλα και συμφέρει σαν να ήμασταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν καταλαβαίναμε ότι ακούγαμε, me too. Δεν καταλαβαίναμε ότι όταν είσαι μικρή χώρα και έχεις περιορισμένους πόρους, θα πρέπει στρατηγικά να εστιάσεις κάπου για να φτουρήσεις. Ακόμη, κυρίες και κύριοι, να πω και το ελαιόλαδο. Ρωτάς τους φοιτητές και τους λες, ξέρεις, όλοι οι φοιτητές μου έχουν και από μια ιστορία απόπειρας από τις οικογένειές τους, τις περιοχές τους, εξαγωγής ελαιολάδου κάπου. Μου φέρνουν και τα μπουκάλια εκεί πέρα, χάρμα οφθαλμών, φοβερά, ξέρετε. Και όλοι φέρνουν και τα φυλάδια, όλη την ίδια ιστορία. Ο Ποσειδώνας με την Αθηνά, που πώς η Αθηνά κέρδισε την αντιπαράθεση και υιοθετήθηκε η ελιά ως το ιερό δέντρο της Αθήνας. Μου το έφερε και ένας επιχειρηματίας μεγάλος, που, από τους μεγάλους στα σούπερ μάρκετ, που είχε το δικό του ελαιόλαδο και ήρθε σε μια φάση, ζητούσε από ένα φίλο γκαλερίστα, να πάει να κάνει δειγματισμό ελαιολάδου και ελιών στα σούπερ μάρκετ στο Παρίσι. Ο φίλος ήταν σε απόγνωση. Εγώ είμαι γκαλερίστας, είναι και φίλο μου, τι να κάνω. Μου λέει, πάμε να τον δούμε. Εξαιρετικό φυλάδιο, ένα από τα ελάχιστα από παλαιά επώνυμα ελαιόλαδα στον ελληνικό χώρο, έχει σημασία να πω το όνομα, και βλέπω το φυλάδιο, λέω, και εσείς λέω την ίδια ιστορία, εγώ το έχω ως κριτήριο αποτυχίας, όταν βλέπω να ξεκινάει ένα φυλάδιο με τον Ποσειδώνα. Και το δεύτερο, η μελέτη της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας στην Κρήτη τη δεκαετία του 1950, το δεύτερο, λοιπόν, που απέδειξε, λες, όταν το κάνεις αυτό, από μάρκετινγκ, παίζει το παιχνίδι του ανταγωνιστή σου. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε, όταν ρωτάμε τους φοιτητές, ξέρεις εσύ κανένα μπραντ διεθνές ελαιολάδου? Δεν ξέρουν κανένα. Οι περισσότεροι που ασχολούνται δεν ξέρουν τα μπραντς. Οι Ιταλοί έχουν καμιά τριανταριά top brands. Έτσι. Το Μπερτόλι που θεωρείται η Coca-Cola, έχει πάνω από 10%, 10 με 15% ίσως, αν δεν κάνω λάθος, παγκόσμιο μερίδιο αγοράς. Ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον? Τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, το εξαγόρασαν οι Ισπανοί. Ποιος το είχε το μπραν αυτό? Η Unilever. Γιατί το εξαγόρασαν οι Ισπανοί? Γιατί δεν μπορούσαν να φτιάξουν οι ίδιοι. Άρα αυτή τη στιγμή, λέει, θα αλλάξει η σύσταση, θα λέτε ισπανικό πλέον λάδι. Είπαν όχι. Μα δεν πουλάμε λάδι, ούτε ισπανικό, ούτε ιταλικό. Πουλάμε λάδι Μπερτόλι. Λοιπόν, μάλιστα, στο θέμα ότι όταν βάζουμε, κρύβουν ότι παίρνουν το ελληνικό ελαιόλαδο από την Ελλάδα κλπ. Το κρύβουν. Αν ρωτήσετε τους Ιταλούς, τους σοβαρούς, θα πούνε, εάν το πούμε, θα πέσουμε στο πρόβλημα ότι
ελάχιστοι ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι ελαιοπαραγωγός χώρα. Ούτε οι μάγειροι. Στη μελέτη που κάναμε στα δίκτυα διανομής πριν αρκετά χρόνια στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, ούτε οι έμποροι δεν το ξέρανε. Για το κριτικό λάδι. Και δεν υπήρχε ένα ελληνικό μπραντς. Και έρχεται και σου λέει, ξέρεις κάτι, εσύ αυτό το ελληνικό μπραντς, άμα πω ελληνικό, θα έχω πρόβλημα. Λοιπόν, άρα, Θάνο, ναι. Επειδή πρέπει να δώσουμε το λόγο εδώ. Λοιπόν, θέλω, απέναντί σας είναι στελέχη, είναι ακόμα και μεταπτυχιακοί φοιτητές κτλ. Θέλω δύο κουβέντες από τον καθένα που εκπροσωπείτε εταιρείες, τι θα συμβουλεύατε όσον αφορά τα θέματα τα οποία συζητάμε, για το branding, την εξωστρέφεια κτλ. Κάποιες έτσι συμβουλές από την εμπειρία της εταιρείας σας, που πιστεύετε ότι θα είναι χρήσιμη. Δεν ξέρω, είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή. Νίκο, να ξεκινήσω με σένα, που είσαι και πιο γενικός διευθυντής, έχεις άπειρες εμπειρίες. Δεν ξέρω τα ενδιαφέροντα του κόσμου, μην μιλάω άσχετα. Να πω για τη δική μας περίπτωση. Όχι, για τη δική σας, βεβαίως. Αυτά που είναι πολύ σημαντικά, πράγματι, είναι να προσπαθούμε πάντα να δίνουμε υπεραξία σε όλη την αλυσίδα των διαδικασιών μέχρι να καταναλωθεί ένα προϊόν. Δηλαδή, να κάνουμε μια ανάλυση σε όλη την αλυσίδα. Εμείς ξεκινάμε από το scrap, κατά κύριο λόγο, και από άλλες δευτερεύουσες ύλες. Προχωράμε, παράγουμε το προϊόν, το μεταφέρουμε, το αποθηκεύουμε, το δίνουμε. Εκεί υπάρχει πάντα, και αυτό που σκέφτομαι πάντα για το καλύτερο, είναι ότι σε 10 χρόνια με τον ίδιο τρόπο θα γίνεται η δουλειά. Όχι. Μάλιστα. 100% με πολύ καλύτερο. Μήπως μπορούμε να τον βρούμε από φέτος. Μάλιστα. Αυτός είναι ένας τρόπος να νικάμε την επιτυχία που είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για το καλύτερο. Πολύ ωραία. Και Γκυζελή. Πολύ σημαντικό το branding. Στον κλάδο το δικό μας, τα εργοστάσια ανά τον κόσμο που κατασκευάζουν τα μηχανήματα του τύπου του δικού μας, είναι όπως τα αυτοκίνητα, φανταστείτε. Είναι 2 εργοστάσια στην Ιταλία, 2 εργοστάσια στην Τουρκία, 1 στην Ισπανία, 10 στην Κίνα. Το target group των πελατών μας γνωρίζει όλους, με το όνομά μας. Ξέρει ότι το μηχάνημα του Γκυζελή είναι ένα μηχάνημα medium to high-end. Μάλιστα. Δεν είναι ένα εργοστάσιο το οποίο θα πάω και θα ζητήσω τιμή Κινέζου. Και ταυτόχρονα χτίζεται και η στρατηγική μας, έτσι ώστε να μπορούμε αυτό να το υποστηρίξουμε, ότι πραγματικά η δικιά μας μηχανή, άσχετα με το αν είναι κατασκευασμένη στην Ελλάδα, απευθύνεται στον πελάτη που θέλει να πάρει ένα μηχάνημα από medium to the high-end level. Έχετε ξεκαθαρίσει το positioning. Ακριβώς. Στο μυαλό του πελάτη. Και το αποδεικνύουμε γιατί βρίσκεται εκεί. Όπως ακριβώς κάνουν και όπως περιγράψε ο συνάδελφος στην Interplast. Είναι κάτι μετρήσιμο. Έλα να σου εξηγήσω γιατί το δικό μου κάνει 200.000 ευρώ και του Κινέζου κάνει 50. Είναι πολύ απλό. Μάλιστα, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Μάλιστα. Interplast. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το branding. Το βασικό είναι να ξέρουμε τι εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, να έχουμε έναν στόχο, ιδιαίτερα οι παραγωγικές μονάδες, να ξέρουν πού να τοποθετήσουν το προϊόν τους. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν πάρα πολύ αξιόλογα προϊόντα, αλλά επειδή δεν υπήρχε ο κατάλληλος σχεδιασμός, δεν είχαν τα κατάλληλα αποτελέσματα. Και εγώ θέλω λίγο να αναφέρω έτσι συμπληρωματικά κάτι, ότι εμείς τα τελευταία 2-3 χρόνια ακολουθούσαμε και ένα δρόμο άλλων με μια άλλη ελληνική εταιρεία, η οποία στην ουσία μέχρι και πριν 3 χρόνια ήταν ανταγωνιστής κατά κάποιο τρόπο σε άλλη υποκατηγορία προϊόντων, αλλά στη δικιά της κατηγορία προϊόντων ήταν από τις μια μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα. Στην ουσία, τι κάναμε. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια συνέργεια και να πούμε ότι μπορούμε να ανταλλάξουμε
απόψεις, μπορούμε να ανταλλάξουμε σχέδια, μπορούμε να ανταλλάξουμε ακόμα και πελατολόγιο στο εξωτερικό. Προφανώς αυτό στην αρχή, επειδή είμαστε και Έλληνες, είναι λίγο δύσκολο να συμβεί, δηλαδή δεν το πιστεύουμε. Αλλά ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ή σε καταστάσεις όπως την κρίση, την οικονομική που βίωνε η Ελλάδα, η συνέργεια είναι μια πάρα πολύ καλή έξοδος, ιδιαίτερα για τις εξαγωγές. Εμείς το ξεκινήσαμε και για τις εξαγωγές και για τον ελλαδικό χώρο. Έχει πάει περίφημα στον ελλαδικό χώρο, άσχετα από την αρχή, γιατί οι Έλληνες είμαστε λίγο ανήσυχοι. Πιστεύουμε ότι λίγο θα μας την κάνουν στο τέλος ή δεν θα έχει το σωστό αποτέλεσμα. Και έχουν γίνει και παρόμοια βήματα έτσι και στο παρελθόν. Αλλά όταν καθορίσεις τα πράγματα από την αρχή και ξέρει ο καθένας τι είναι αυτό που πρέπει να πάρει, νομίζω ότι το αποτέλεσμα δύο ελληνικών εταιριών, οι οποίοι πάνε μαζί και συμμετέχουν ακόμα και σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Οικονομίας κλίμακος. Οικονομίας κλίμακος και όλα αυτά. Ναι. Υπάρχει όμως αυτή η συνεργασία, γιατί ο δικός μου προβληματισμός είναι ότι σαν Έλληνες δεν συνεργαζόμαστε γενικώς. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί. Παρακολουθούσα, η Διανέωση είχε οργανώσει πριν 2-3 εβδομάδες μία συζήτηση για το θαύμα της Φιλανδίας. Πώς η Φιλανδία μετά την κρίση, όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση κτλ. Και ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός εκεί, ο οποίος μίλησε ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή πόσο υπήρχε συνεννόηση και σε επίπεδο επιχειρηματικό και σε επίπεδο πολιτικό. Γιατί φοβάμαι ότι αν δω δηλαδή το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα και γιατί φτάσαμε ή είμαστε αυτοί που είμαστε, γιατί η δικιά μου ιδέα είναι ότι η Ελλάδα με αυτά που διαθέτει και τις υποδομές που διαθέτει και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει θα μπορούσε να ήταν 5 φορές Ελβετία. Εγώ νομίζω δύο πράγματα κρίσιμα είναι. Πρώτον, σε επίπεδο επιχειρηματικό δεν υπάρχει η συνεργασία που έπρεπε να υπάρχει και σε επίπεδο δημοσίου τομέα δεν υπάρχει μαγική λέξη αξιοκρατία. Να είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Δηλαδή πιστεύω ότι αν, ας πούμε, είχαμε υπουργούς, γενικούς γραμματείς κτλ., ανθρώπους που γνωρίζανε, δηλαδή εσείς αύριο θα μπορούσατε να είστε επιτυχημένοι γενικοί γραμματείς, όχι γιατί είστε άνθρωποι πολιτικοί, αλλά γιατί γνωρίζετε τα προβλήματα. Και θα κάνατε και 5 πράγματα σωστά. Δεν ξέρω δηλαδή αυτοί που παίρνουν αυτές τις θέσεις με τι εμπειρίες το παίρνουν και με τι γνώσεις το παίρνουν. Δεν έχουμε συλλάβει ότι η πρώτη οργανωτική αρχή όταν θες να οργανώσεις είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Και φοβάμαι ότι στο δημόσιο με την ευρεία έννοια, και δεν μιλάω για τώρα προς Θεού, μιλάω όπως είπε και ο Θάνος προηγουμένως, γενικώς δεν επικρατεί η αξιοκρατία που θα έπρεπε να επικρατεί. Πάρτε το βιογραφικό των 300 που βρίσκονται στη Βουλή, δείτε τι έχει κάνει ο καθένας και θα καταλάβετε γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Είναι πολύ απλό. Τι είπες, Νίκο μου? Ούτε περίπτερο. Ναι. Μπάση περιπτώσει. Λοιπόν, να ακούσουμε και εσάς και να κλείσουμε γιατί ήδη έχει περάσει πολλή ώρα. Αλλά δεν θέλω να φύγει κανείς γιατί έχουμε πολύ ωραίο γεύμα έξω. Μην ξεχνάτε, γιορτάζουμε τα 20 χρόνια. Άρα δεν μπορεί να φύγεις από τη γιορτή. Πας στη γιορτή, δεν φέρατε γλυκά, δεν πειράζει. Αλλά έξω έχει ωραίο γεύμα. Θα σβήσουμε και κεράκια. Θα σβήσουμε και κεράκια. Α, γι' αυτό δεν ξέρω. Κανόνισε Ήθανο? Όχι. Λοιπόν, ακούμε. Η κυρία στο τέλος θα κλείσει την παράσταση. Ήθελα να πω ότι αυτό που κάνετε και αυτό που προσπαθείτε για το Made in Greece που λέμε είναι πολύ σημαντικό να γίνει και χρειάζεται πάρα πολύ σκόπος για τα στελέχη του marketing. Χρειάζεται πάρα πολύ έρευνα. Χρειάζεται συνεχώς να γίνεται μελέτη, συνεχώς να μελετάς τον κλάδο, ειδικά στη βιομηχανία. Υπάρχει πάρα πολύ, πολύ έντονος ανταγωνισμός και όταν μιλάμε για διεθνείς επιχειρήσεις, οπότε χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια, υπερπροσπάθεια. Και γι' αυτό χρειάζεται να μένεις πρώτα απ' όλα πιστός σε ένα όραμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο είναι να μένεις πιστός στο προϊόν, στην ποιότητα του προϊόντος και στην ποιότητα της υπηρεσίας, της υπεραξίας που δίνεις στον πελάτη. Ειδικά στον πολύ απαιτητικό βιομηχανικό πελάτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κλειδί. Στο δικό μας τομέα τουλάχιστον εξυπηρετούμε και πελάτες που έχουν να κάνουν με τα fast moving consumer goods. Είναι η ταχύτητα και η ευελιξία και η δέσμευση και όλο αυτό που λέμε εξυπηρέτηση, άψογη εξυπηρέτηση, είναι σημείο κλειδί. Και βασικά, συνθέσω όλες τις τοποθετήσεις σας, είναι βασικά ο ορισμός του marketing. Η δημιουργία,
η επικοινωνία και η παροχή αξίας στον πελάτη. Αυτό κάνετε. Συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως λέω. Και μπράβο. Και γι' αυτό έχετε και αυτές τις επιτυχίες. Και το άλλο το κρίσιμο που βγήκε, νομίζω, απόψε και πέρασε σαν μήνυμα, είναι ότι δεν ξεκινήσαμε εμείς, και είδαμε και το προηγούμενο πάνελ και αυτό, δεν ξεκινήσαμε εμείς εξαγωγές, άντε να βρούμε καμιά αγορά να πουλήσουμε γιατί υπάρχει κρίση στην Ελλάδα. Αυτά είχαν ξεκινήσει πολύ πριν από την κρίση, σαν θέμα οράματος, σαν θέμα στρατηγικής κτλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ.